πέσει το φλουρί. Εννοείται, είναι δυνατόν. Γιατί όχι. Αν και ξέρεις πολλές φορές αυτός που κερδίζει το φλουρί. Μίλες τέτοια έχει... γιατί το έχω κερδίσει φέτος. Το έχεις κερδίσει φέτος. Ναι, θα παντρευτείς. Λύσα κακιά. Μπορεί να σου πες να σε χωρίζουν, σε παντρεύουν, τελικά τι ισχύει. Αν δεν έχεις χωρίσει ήδη. Έλατε, για πες. Να μάθω. Τι ισχύει. Δεν ισχύει. Παιδιά, απάντησε ο Κωνσταντίνος, έδωσε απάντηση σήμερα. Σε ενοχλεί όμως που γράφεται συνέχεια. Είναι όλο. Ρε, όχι, ρε παιδιά. Έχει σκεφτεί να κάτσει και να πει ότι ρε παιδιά δεν χωρίζω ή να στείλει κάποιο εξώδικο. Όχι, δεν είναι ακόμα. Αν θα πάρουμε εντελώς, αν είναι κάτι που μας προσβάλλει, εννοείται πώς θα ακολουθήσουμε την άλλη οδό. Αλλά τώρα όλα αυτά, τη μία παντρευόμαστε. Την άλλη εβδομάδα χωρίζουμε, την άλλη ξανά. Έχει μείνει έγκυος. Έγκυος, ναι, και μετά αγοράζουμε και σπίτια. Αυτό. Πρέπει να βγει και να πει τι ισχύει στην πραγματικότητα. Ότι είναι έγκυος φαίνεται. Και ποιο θα κάνεις κουμπάρο. Και ποιο θα κάνεις κουμπάρο. Ναι, έλατε, είναι πολύ... Ποιο θα κάνεις κουμπάρο. Θα θέσουμε υποψηφιότητα εδώ τώρα. Έλα και εμείς. Γιατί. Γιατί δεν πες. Κάνε μου την πρόταση και έτσι εγώ θα αυτοπροταθώ. Αυτοπροτάθηκα για άλλα. Είναι το τι λέει, έριξα βλέα. Ναι. Ήταν λίγο δυσάρεστο για όλους. Η αλήθεια είναι ναι, ότι ήταν μια δύσκολη στιγμή για όλους. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Το κανάλι αποφάσισε ότι δεν θα συνεχιστεί. Συμβαίνουν αυτά, δεν είναι η πρώτη φορά. Ακούσαμε ότι η Ελένη μπορεί να κάνει ένα βραδινό σοου, ισχύει. Δεν το ξέρω καθόλου. Στεναχωρήθηκες λίγο, επειδή ήταν η πρώτη σου όρχη συνταξία, που δεν πήγε έτσι όπως το φαντάζεσαι. Κοίτα να δεις, θα στεναχωριόμουν ακόμη περισσότερο αν δεν είχα κάνει αυτό που έπρεπε να κάνω. Επειδή έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, δεν στεναχωρήθηκα όσο θα στεναχωριόμουν αν δεν το είχα κάνει. Επειδή έβαλα τον καλύτερο μου εαυτό και νομίζω ότι αναγνωρίστηκε αυτό. Στενοχωρήθηκα όσο θα στενοχωριόμουν αν μια προσπάθεια στην οποία συνέβαλα δεν πήγαινε καλά. Δηλαδή, δεν το χρεώνεις στις αποτυχίες σου όλο αυτό. Δεν ξέρω αν θα χρεώσω εγώ κάτι ή όχι. Οι άλλοι το χρεώνουν αυτό συνήθως. Εγώ στον εαυτό μου δεν το χρεώνω σε αποτυχία.